Τελικά γεννιόμαστε ευθύς ή γινόμαστε στην πορεία. Μετριέται η ευθεία. Κι αν ναι, ποιος είναι ο πιο ευθύς Έλληνας. Σύμφωνα με τις στατιστικές, ο πιο ευθύς Έλληνας είναι ο γιατρός Βαγγέλης Κατσιούλης. Την περίοδο που έκανε το αγροτικό του συγκέρδιο, ανακάλυψε τυχαία τη Μένσα, που είναι η λέσχη των ευφιέστερων ανθρώπων του κόσμου. Όταν έκανε τα σχετικά τεστ, διαπίστωσε ότι έχει IQ 196. Με δεδομένο ότι η Αϊνστάιν είχε IQ 164, το 196 φαντάζει ισοπραγματικό. Ο Βαγγέλης Κατσιούλης είναι ένας από τους 6 ανθρώπους στον κόσμο με τον υψηλότερο δείκτη ευφυΐας. Υπάρχει μία σειρά από σκίτσα και υπάρχουν και οι απαντήσεις.
οι πιθανές απαντήσεις, οι οποίες είναι 8, και θα πρέπει κάποιος να βρει την πιθανή απάντηση η οποία ταιριάζει σε αυτό, στην ιστορία που θέλουμε να δώσουμε τα σκητσάκια, και αυτό το σημειώνει μέσα στο τεστ. Δηλαδή θα σημειώσει σε αυτό το τεστ που είναι το πρώτο Φελίπε, τον αριθμό 4 ή 5 ή 3 ή οτιδήποτε νομίζει το τετραγωνάκι. Αυτό πηγαίνει στην Ουκρανία και μέσα από τον κομπιούτερ που έχουμε διαβάζουμε το αποτέλεσμα. Δεν είναι ένα άλλο σκητσάκι. Το ίδιο πράγμα. Φροντίζουμε ώστε τα τεστ να μην έχουν σχέση με κοινωνικές επιδόσεις, ναι, ή αν το θέλετε, έλα, να μην κουβαλάνε την κοινωνική δύναμη, ναι, του ατόμου, ο οποίος έχει και τούτο, για να αποφεύγουμε, επειδή δεν υπάρχει λεξιλόγιο. Υπάρχουν μόνο σκητσάκια. Σύμφωνα με τα τεστ, λοιπόν, μόλις τελείωσαν οι ανθρωποί, άρχισαν να ασχολούμαι με το δίκτυο λίγο περισσότερο. Και ίσως επειδή τελείωσα την ιατρική, άρχισα να ψάχνουμε ως προς την νοημοσύνη μου. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος άλλος, ειρωνικό. Μετά από κάποια τεστ που έκανα στο δίκτυο, προχώρησα σε ηλικία 26 χρονών, ναι, να κάνω κάποια τεστ ψυχολόγου. Και καθέλησα μετά από 3 χρόνια συνεχούσα να ασχολούμαι με το θέμα, να έχω σκοράρει αρκετά ψηλά σε μερικά τεστ. Τελικά κάποιος γεννιέται φοιτητής ή γίνεται φοιτητής? Γεννιέται με μια προδιάθεση, με ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί από άποψη νοημοσύνης. Από εκεί πέρα το περιβάλλον δίνει τις προϋποθέσεις, δίνει και το υλικό και τα ερεθίσματα για να αναπτυχθεί αυτό στο maximum, στο minimum ή για κάτω το minimum. Λογικά ένας συνδυασμός και του γενετικού υλικού και το τι κάποιος μπορεί να κάνει στο έτο και του περιβάλλοντος που θα δώσει τα ερεθίσματα για να προχωρήσει αυτό. Πρακτικά, ίσως λίγο το περιβάλλον να έχει να κάνει περισσότερο με το τι τελικά στην πράξη θα δείξει κάποιος ότι μπορεί να κάνει σε σχέση με την νοημοσύνη του. Η ευφυΐα είναι μια ιδιότητα η οποία χαρακτηρίζεται και δεν της υπάρχουσα. Βεβαίως, βελτιώνεται ένας άνθρωπος ανάλογα με το περιβάλλον. Η βελτίωση που μπορεί να έχει, λένε οι ειδικοί επί του θέματος. Βέβαια υπάρχουν και αντιρρήσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι περισσότεροι πια συμφωνούν ότι η βελτίωση περιβαλλοντολογική που μπορεί να υπάρξει δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 10 με 15% των δυνατοτήτων, αν το θέλετε, που θα έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν βοηθάει το περιβάλλον πέρα από αυτό το ποσοστό. Δηλαδή, έναν άνθρωπο με ένα δίκτυο ευφυΐας 100, μπορεί να τον κάνει άνθρωπο με δίκτυο ευφυΐας 110-115, σίγουρα. Δεν μπορεί να τον κάνει 145, δεν μπορεί να τον κάνει 148, δεν μπορεί να τον κάνει 160. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά και διάφοροι οργανισμοί λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την επιτυχία του στο τεστ της ΜΕΤΣ. Πρέπει η Ευρώπη για να προσλάβει υπαλλήλους, τους κάνει τεστ ευφυΐας. Δεν τους θέλει με τις αμνούς ντε και καλά, αλλά τους θέλει από ένα επίπεδο διαδοτικής ικανότητας και πάνω. Άρα κάνει μία επιλογή. Κάποιος στην Ελλάδα είπατε είναι μάλλον στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον, δεν το εγκυρεύει κανένας. Δεν ξέρω τι κάνει γενικά η Ελλάδα, στην περίπτωση μου νομίζω την έδειξα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτό, αλλά είναι σαφής τοποθέτηση ότι κάποια άνθρωποι με κάποια πτυχία δεν χρειάζονται εδώ πέρα, ίσως είμαστε πολλοί. Η γενική μου θέση είναι ότι δεν είναι πολύ φιλόξενη η Ελλάδα πλέον για τους Έλληνες. Εδώ τα πράγματα κάνουν μια επικυρίδα ή με μια σειρά. Λέμε ότι κύριε, αυτή η σχολή θέλει 6 χρόνια. Τελειώσατε 6 χρόνια. Μα εγώ μπορώ να την βγάλω σε 2 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει, σε μετράει σε 6 χρόνια. Αυτά τα πράγματα, κάποια άλλα συστήματα πιο εκπαιδευτικά, πιο ευέλικτα, είναι δυνατόν αυτό να το ξεπεράσουν. Έτσι,
θεωρούν ότι η ευφυΐα ή η μεγάλη ευφυΐα είναι πλούτο παραγωγός, πηγή και θεία για τη χώρα. Ότι αυτός ο άνθρωπος θα γίνει επιστήμονας πιο νωρίς, θα παράγει έργο επιστημονικό πιο νωρίς, θα κάνει προτάσεις καινούργιες πιο νωρίς, ως εκ τούτου θα αξιοποιηθεί πιο νωρίς. Yes. Αυτά τα αντανακλαστικά εμείς εδώ στην Ελλάδα συμφωνώς δεν τα έχουμε. Καταστρέφεται η προσωπικότητά τους σχεδόν πριν πάει στο νηπιαγωγείο. Δηλαδή, πολύ δύσκολα οι γονείς μπορούν να αποδεχθούν την παρουσίαση χαρισματικού παιδιού και τούτο γιατί. Το χαρισματικό παιδί είναι ιδιαιτερότητες. Δεν είναι εκείνο το γνωστό, το καλό, το ευγενικό που θα φάει, το καλημέρα. Δηλαδή, όταν βλέπετε ένα παιδί. Και εδώ θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι γονείς πάρα πολύ. Όταν βλέπουμε ένα παιδί το οποίο δεν έχει τις συμπεριφορές τις αναμενόμενες, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν οι γονείς είναι να το δει ένας παιδοψυχολόγος, ο οποίος σε θέση και τεστ να κάνει και να γνωρίσει και να συμβουλές να δώσει στους γονείς πώς να συμπεριφερθούν σε αυτό που λέγεται χαρισματικό gifted child, δηλαδή χαρισματικό παιδί. Άτομα με υψηλό IQ, από τη δική μου εμπειρία, την προσωπική, συνήθως είναι πολύ ευαισθητοστροφή. Γυρνάνε όλες τις σκέψεις στον εαυτό τους, σκέφτονται λίγο περισσότερο από ό,τι πρέπει, δημιουργούν ίσως προβλήματα όταν δεν χρειάζεται, προσπαθώντας να καταλάβουν το τι γίνεται. Είναι ιδιαίτερα αυθεντικά και κατά συνέπεια πολλές φορές μπορεί να απαγοητεύονται λίγο πιο εύκολα από ότι ένας μέσος άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, επί του κοινωνικού θέματος, είναι μερικές φορές και αντικοινωνικά, υποκοινωνικά θα έλεγα. Εξού και το ενδιαφέρον να δημιουργήσει κάποιες κοινότητες, ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε και να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να κάνουμε τη ζωή μας λίγο πιο ενδιαφέρουσα, έχοντας ένα κοινό παρονομαστή, κάποια κοινά ενδιαφέροντα και κοινές επιδόσεις. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσα και έναν όμιλο λεσχών, το WIN, το World Intelligence Network, με σκοπό να φιλοξενήσω κάποιες λέσχες και να φιλοξενήσω μέλη, μεταξύ των οποίων θα γίνονται συζητήσεις, θα αναπτύσσουμε θέματα και θα βρίσκουμε λύσεις. Τέλος του 2000, δημιούργησα έναν οργανισμό, κάτι σαν ομπρέλα, που καλύπτει κάποιες λέσχες υψηλής νοημοσύνης. Άτομα τα οποία έχουν δώσει κάποια τεστ και έχουν πάει καλά, μπορούν να έχουν mail. Η ομπρέλα αυτή λέγεται WIN, World Intelligence Network, και υπάρχουν αυτή τη στιγμή 8 λέσχες mail και γύρω στα 350 άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα. Αυτή είναι η κεντρική σελίδα. Εδώ πέρα έχουμε κάποια στοιχεία για το τι είμαστε και τι κάνουμε. Και εδώ πέρα είναι οι λέσχες οι οποίες είναι mail. Αυτή τη στιγμή είναι 8 λέσχες. Η πρώτη λέσχη στη Wikipedia δημιουργήθηκε το τέλος του 2000, αρχές 2001. Η κεντρική σελίδα είναι αυτή. Τι διαφορετικό έχουμε μεταξύ τους αυτές τις λέσχες, δηλαδή. Τα άτομα τα οποία μπορούν να μπουν έχουν πληρούν διαφορετικές προϋποθέσεις. Σε αυτή τη λέσχη κάποιος πρέπει να έχει κάνει μια επίδοση γύρω στις 3 τυπικές αποκλήσεις πάνω από το μεσόωρο, το οποίο μεταφράζεται σε ένα IQ 148 με τυπική απόκληση 16. Η άλλη λέσχη λέγεται HELIC, Hellenic IQ Society. Σε αυτή τη λέσχη μπαίνουν άτομα που έχουν IQ 164 και αυτή τη στιγμή έχει περίπου 40 μέλη. Η τρίτη λέσχη λέγεται Olympic.
μπορούν να μπουν άτομα που έχουν επιδόσεις στα IQ 180 με τυπική απόκληση 16. Ουσιαστικά μπορεί να μπει ένας στα 3,5 εκατομμύρια γενικού πληθυσμού. Επίσης έχουμε και άλλες λέσχες. Έχουμε άλλες 5 λέσχες που έχουν γίνει μέλη, μεταξύ των οποίων και την Κίγκα. Την κεντρική σελίδα της Κίγκα. Σε αυτή τη λέσχη μπορούν να βγουν άτομα τα οποία έχουν επιδόσει σε κάποια συγκεκριμένα τεστ στο επίπεδο του 156, 6 θετικές αποκλήσεις πάνω από το μέσο όρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 7 μέλη από όλο τον κόσμο και θεωρητικά έχουμε καλή εξόλου την ανθρωπότητα γιατί η ανάλυση του κάθε μέλη είναι 1/1 εκατομμύριο. Θεσσαλία, αν δεν κάνω λάθος, έδωσε εξετάσεις και ήρθε πρώτος στην Ευρώπη στα μαθηματικά. Το όνομα αυτού Χριστοδούλου. Τον είδε μερικοί, τον πήρε κατευθείαν. Στα 20 ήταν καθηγητής πανεπιστημίου μαθηματικών και σήμερα το μεγάλο κεφάλαιο του κόσμου. Το 50% των χαρισματικών παιδιών, αφενός δεν παίρνουν τις τάξεις, που είναι το 50% περιθωριοποιείται. Ξέρετε πόσα από τα παιδιά που τα χαρακτηρίζουμε αναρχικά τόσο εύκολα είναι παιδιά χαρισματικά, με εξαίρετη ευθεία, με εξαίρετη χρήση του λόγου, τα οποία το ίδιο το σύστημα τα έχει διώξει, τα έχει κάνει εχθρός. Να δεις κάποιο παιδί να βάζει τα βατραχοπέδια στο υπηαγωγείο και να σκαρφαλώνει με αυτά στο δέντρο. Πρέπει να διαρωτηθείτε τι έχω μπροστά. Ένα τρελό παιδί ή ένα ευρηματικό παιδί.